με τις γιορτές των Χριστουγέννων να απέχουν μόνο μία εβδομάδα, πολλοί Έλληνες έλεμπριτής φαίνεται πως έχουν ήδη προγραμματίσει το που θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές. Μία από αυτούς είναι και η Λιάννα Παπαγεωργίου, όπου φέρεται να έχει ήδη φτιάξει τις βαλίτσες της για ένα γνώριμο για εκείνη υπερατλαντικό ταξίδι, λίγους μήνες μετά το χωρισμό της από το Σνάικ. Το υπερατλαντικό ταξίδι της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ralife, η Ηλιανά Παπαγεωργίου είναι έτοιμη να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, για να περάσει τα Χριστούγεννα αλλά και να υποδεχτεί το νέο έτος. Η παρουσιάστρια του style με Up φαίνεται πως πεθύμησε την Αμερική καθώς λόγω του πολύ φορτωμένου προγράμματός της, καθώς και της παγκόσμιας πανδημίας, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Για την ώρα, δεν είναι ακόμα γνωστό με ποιον θα ταξιδέψει, όμω είμαστε σίγουροι ότι θα μοιραστεί πολλά στιγμιότυπα με του διαδικτυακού τη ακόλουθου στο Instagram που θα συζητηθούν. Η αποκάλυψη του μοντέλου για την προσωπική τη ζωή. Καλεσμένη στην εκπομπή Καλό Μεσημεράκι βρέθηκε το μεσημέρι τη Τρίτη, 7-12, η Ιλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική τη ζωή, λίγου μήνε μετά τον οριστικό χωρισμό τη με τον Σνάικ. Το GNTM ήταν σίγουρα το πιο κοντά σε μένα. Ήταν η συνθήκη που είχα στη ζωή μου, η δουλειά μου. Μου ήταν πιο εύκολο και ευχάριστο. Το ΠΟΠΑΠ ήταν πολύ δύσκολο για μένα, σε κάτι που δεν είχα ιδέα να κάνω. Στην πορεία μαθαίνεις. Από εδώ και πέρα θέλω να έχω μόνο εκπλήξεις στη ζωή μου, με κούρασε το 2021. Δεν θέλω να ξέρω το παρακάτω, θέλω να περνάω καλά. Με δύο χρόνια κορονοϊό, έχουμε κλειστεί μέσα, πρέπει να είναι όλα προγραμματισμένα, ας πάμε να κάνουμε μια έκπληξη να τελειώνουμε, υπέρχικα η Λιάννα Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια, απαντώντα την ερώτηση του Νίκου Μουτσινά για την προσωπική τη ζωή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε: Όταν δεν σε τσακώνουν, δεν σε έχουν δει, δεν σε έχουν βγάλει φωτογραφίε, δεν χρειάζεται να πει κάτι. Ζει κανονικά τη ζωή σου, όπω τη ζει όλο ο κόσμο. Αν σε δει κάποιο και σε δείξουν και στην τηλεόραση να τρω 45 λεπτά με κάποιον ε, δεν μπορεί να πει δεν ήμουν εγώ. Εσύ είσαι κούκλα μου και περνά ωραία. Περνάω ωραία, καλά είμαι.